Δεν γίνεται να αρέσει σε κάποιον το thrash metal και να μην του αρέσουν επίσης οι Slayer. Ή για να το πούμε ίσως και πιο καλύτερα. Υπάρχει το thrash metal από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι Slayer. Τι εννοώ με αυτό? Οι Slayer δεν είναι απλά μία από τις κορυφαίες μπάντες του αμερικανικού βασικά, αλλά και γενικότερα ολόκληρου του thrash. Δεν είναι μόνο ακόμα ένα μέλος των Alba 4, των μεγάλων, των Big 4 όπως λένε, των μεγάλων τεσσάρων του thrash, των Slayer φυσικά, άντε μετά να πούμε τον Metallica, τον Megadeth και τον Anthrax. Όχι. Οι Slayer πρέπει να είναι ένα κεφάλαιο από μόνοι τους. Και πραγματικά, μέχρι τώρα δεν έχουν βρεθεί μπάντες που να αντιγράφουν 100% του Slayer και να ακούγονται σαν Slayer. Τουλάχιστον στις κορυφαίες δουλειές τους. Αν και στο τέλος του βίντεο θα κάνω μία μικρή αναφορά για μπάντα η οποία παίζει σαν Slayer, αλλά σε ένα συγκεκριμένο στυλ, okay, ενός συγκεκριμένου άλμπουμ και μόνο. Και το κάνουν αρκετά καλά, πράγμα που είναι και αυτό ιδιαίτερο από μόνο του, αλλά γενικά, από την άλλη όμως πλευρά, βλέπουμε την επιρροή των Slayer σε τόσες πολλές thrash bands, σε τόσα πολλά riffs, αλλά μόνο ως επιρροή εδώ και εκεί μέσα στα τραγούδια. Σημαντική όμως επιρροή. Πάρα πολύ σημαντική επιρροή. Έτσι όπως να μιλάμε για Slayerικό riff. Αν μην τι άλλο, δεν επηρέασαν μόνο το thrash Slayer. Ακόμα και μουσικά μιλάω. Μήπως οι Deicide στο death metal δεν έχουν καθαρά επιρροή από Slayer? Φυσικά και έχουν. Για να μην μιλήσω για στιλιστικά, όπου οι Slayer βασικά αποτελούν μία από τις πηγές του image γενικά και της επιρροής των στίχων τους σε όλο το extreme metal. Είτε είναι το thrash, είτε είναι το death, είτε είναι ακόμα και το black, είτε ακόμα είναι και το hardcore ή το metalcore και ό,τι άλλο θέλετε πείτε το. Εδώ πέρα λοιπόν, πρωτού ξεκινήσω να αναφέρω τα albums των Slayer από το χειρότερο μέχρι το καλύτερο, worst to best. Και πάλι, όρος αυτός χειρότερο, καλύτερο, χειρότερο, δεν είναι ακριβές, πόσο μάλλον όταν μιλάνε για μπάντες τέτοιου βεληνεκούς. Εντάξει, αλλά θα πούμε για τα πιο μέτρια albums, το πω έτσι καλύτερα. Εντάξει. Και αυτό ακόμα δεν είναι ακριβές, όρος ούτε ακριβώς ακριβής από μόνος του. Πρωτού μπούμε σε αυτό, να αναφέρουμε φυσικά ότι οι Slayer έχουν και αυτοί, περίπου μπορούμε να τους χωρίσουμε σε τρεις μεγάλες εποχές, περιόδους, με ακόμα μία περίοδο που είναι η τελευταία της μπάντας. Απομένως, να πούμε επίσης γενικά και αόριστα τέσσερις περίοδους. Και τι εννοώ? Μιλάμε την πρώτη περίοδο της μπάντας, όπου η μπάντα ακόμα βασικά μπορούμε να πούμε στο πρώτο της άλμπουμ, φαίνεται αυτό ακόμα πιο ιδιαίτερα, η μπάντα παίζει σε ένα μοτίβο ίσως πιο γρήγορου και πιο ακραίου New Wave of British Heavy Metal. Και τι εννοώ? Δεν είναι φυσικά New Wave of British Heavy Metal το Show No Mercy, όχι. Αλλά οι επιρροές αυτού του βρετανικού Heavy Metal ήχου είναι εκεί εμφανείς. Και σίγουρα παίζουν στο δικό του στυλ, παίζουν πολύ πιο έντονα, παίζουν πολύ πιο γρήγορα, παίζουν σε ένα thrash style. Okay, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε αυτό. Αλλά το Show No Mercy είναι κεφάλαιο από μόνο του. Και είναι περίοδος από μόνο του στην πάντα. Μετέπειτα έχουμε την περίοδο που αρχίζει σιγά σιγά με το Hell Awaits και κορυφώνεται βασικά πολύ περισσότερο με το Rain in Blood. Όπου εκεί για πάρα πολλούς οι Slayer αναβάλουν και τα ηνία της ηγεσίας του thrash metal.
Και συνεχίζεται αυτή η περίοδος μέχρι και την φυγή του Λομπάρντο, την πρώτη φυγή του Λομπάρντο, μέχρι το Seasons in the Abyss. Μετέπειτα έχουμε την περίοδο χωρίς Λομπάρντο, όπου ξαφνικά οι Slayer αρχίζουν και μας δείχνουν ότι είναι λίγο πιο hardcore στον ήχο τους. Πράγμα λίγο ασυνήθιστο για εκείνη την εποχή, αν και μπορούμε να και ξέρουμε ότι οι Slayer, καλός ή κακός, είχαν έντονη επίσης επιρροή από punk, αμήν τι άλλο πιο thrash συγκρότημα που δεν σέβεται τον εαυτό του δεν έχει επίσης επιρροή από punk και από hardcore. Και στη συνέχεια μετέπειτα έχουμε την επόμενη περίοδο, την τρίτη περίοδο, που είναι η επιστροφή του Λομπάρντο στο συγκρότημα. Με μία επαναφορά ως ένα σημείο στον παλιό του ήχο. Λιγότερο hardcore, περισσότερο σλεϊερικό thrash. Για να φτάσουμε πια μετά το θάνατο του Τζεφ Χάινμαν, όπου οι Slayer βγάζουν και το τελευταίο τους άλμπουμ, το 11ο αν δεν κάνω λάθος, το 11ο άλμπουμ, στουδιακό, χωρίς τον Τζεφ πια. Συνεχίζουν το στυλ, ο Λομπάρντο έχει φύγει για δεύτερη φορά. Συνεχίζουν το στυλ αυτό της επιστροφής και μετά του Λομπάρντο, αλλά μπορούμε να το πούμε ότι αυτό το τελευταίο άλμπουμ, τον Repentless, είναι ακόμα επίσης ένα κεφάλαιο και μια περίοδος από μόνο του. Μέχρι που τώρα κάνουν, ακόμα και τώρα αν δεν κάνω λάθος, το λεγόμενο τελευταίο tour παγκόσμιο, και πρόκειται μετά, σύμφωνα τουλάχιστον με τις δηλώσεις τους, να το διαλύσουν. Έτσι λοιπόν πάμε να μιλήσουμε για τα άλμπουμ τους, και εδώ ξανατονίζω ότι για εμένα η Slayer είναι από τα τρία κορυφαία αγαπημένα συγκροτήματα. Επομένως είμαι λιγότερο αντικειμενικός στην ανάλυση όσον αφορά η Iron Maiden, Manowar και Slayer, είναι πολύ δύσκολο να είμαι αντικειμενικός. Πάμε λοιπόν, σύμφωνα με το προσωπικό μου γούστο, ποιο είναι, δεν θα λέγα το χειρότερο, αλλά το πιο μέτριο κατά την ταπεινή μου γνώμη Slayer album. Λοιπόν, για εμένα είναι το Divine Intervention. Και θα πω το λόγο. Φυσικά το άλμπουμ δεν είναι καθόλου κακό, αλλά ίσως με επηρέασε ακριβώς η φυγή του Λομπάρντο. Από τη μία πλευρά, και από την άλλη είναι το όλο θέμα ότι το άλμπουμ για πρώτη φορά δείχνει πιο hardcore επιρροές μέσα του. Υπάρχουν φυσικά καλά τραγούδια. Το άλμπουμ είναι καλό. Άλλα συγκροτήματα, αν κατάφεραν να βγάλουν τέτοιο άλμπουμ, θα τα αποθεώναμε. Επομένως δεν μιλάω για... Μην πιάσετε ότι επειδή το βάζω στην κατώτερη θέση, ότι είναι και χειρότερο άλμπουμ. Θεός φυλάξει. Αλλά πάλι, όσον αφορά το όλο concept, την όλη ιδέα, δεν ξέρω. Για εμένα αυτό το άλμπουμ, το πρώτο που βγάζουν χωρίς τον Λομπάρντο, το πρώτο που βγάζουν σε αυτή την περίοδο που ξεκινάει με τις πιο hardcore επιρροές, το θεωρώ και το πιο αδύναμο. Σχετικά μιλάμε πάντα. Συνεχίζω με το επόμενο, που είναι πάλι αυτής της περίοδου, και αν δεν κάνω λάθος, είναι και το τελευταίο άλμπουμ της περίοδου της συγκεκριμένης χωρίς τον Λομπάρντο, πριν την επιστροφή του Λομπάρντο. Και μιλάμε για το God Hates Us All, το οποίο επίσης αρκετά μπορούμε να πούμε σλεϊερικό αβά, αλλά από την άλλη πλευρά οι επιρροές του hardcore είναι περισσότερο επίσης εμφανείς. Σίγουρα είναι πιο έντονο στο παίξιμο, ίσως και πιο γρήγορο από το Divine Intervention, ακόμα και από το Diabolus in Musica, αλλά για εμένα αυτό είναι το μετέπειτα άλμπουμ, το θεωρώ λίγο ανώτερο από το Divine Intervention.
Το επόμενο άλμπουμ είναι της τρίτης περίοδου. Είναι της τρίτης περίοδου και είναι η εποχή που πια έχει γυρίσει ο Λομπάρντο στο συγκρότημα. Μάλιστα είναι το πρώτο άλμπουμ της επιστροφής του Λομπάρντο, του Dave Λομπάρντο. Του πιο γρήγορου και ίσως και καλύτερου drummer που υπάρχει στο metal χώρο. Φυσικά είμαι και ο Dave Hogan, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Μάλιστα είχαν και σχέση μεταξύ τους. Νομίζω ότι ο Dave Hogan έχει μάθει στον, έμαθε διαμέσου του Λομπάρντο, αυτόν άλλο καλό κομμάτι. Και μιλάμε φυσικά για το άλμπουμ Christ Illusion. Christ Illusion, το οποίο είχε πάρα πολλές, ο κόσμος περίμενε πάρα πολλά από αυτό το συγκεκριμένο άλμπουμ. Όταν μάθαμε ότι ο Λομπάρντο γυρίζει στο συγκρότημα, οι προσδοκίες για αυτό το άλμπουμ, το Expectations, είχαν φτάσει σε πάρα πολύ μεγάλο σημείο. Τις εκπλήρωσε, νομίζω ως ένα σημείο ναι, αλλά υπάρχει κάτι ακόμα που δεν δένει στην όλη σύνθεση του άλμπουμ. Χωρίς να είναι κακό βέβαια το άλμπουμ, φυσικά με ένα εξώφυλλο που θυμίζει πάρα πολύ την εποχή του Rain in Blood τουλάχιστον, αλλά ακόμα δεν φτάνει να είναι αυτό. Και γι' αυτό ως ένα σημείο το βάζω στα πιο κάτω άλμπουμς όσον αφορά την κατανομή από τα χειρότερα λέγοντας τώρα μέχρι τα καλύτερα άλμπουμς του Slayer. Επόμενο άλμπουμ είναι μάλιστα το τελευταίο τους. Το Repentless. Το οποίο ο Λομπάρντο έχει ξαναφύγει το συγκρότημα. Έχει γυρίσει ο Πουστάφ. Δεν υπάρχει πια Τζεφ Χέινμαν. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πλήγμα σε ένα σημείο. Αλλά από την άλλη πλευρά νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο ότι κομμάτια που ακόμα Τζεφ Χέινμαν είχε παίξει υπάρχουν μέσα στο συγκεκριμένο άλμπουμ. Εδώ φαίνεται πια ότι ο Κέρι Κίνγκ πρέπει να αναλάβει τα ηνία τουλάχιστον της σύνθεσης και πάρα πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι και όχι άδικα λένε ότι ο Κέρι Κίνγκ δεν είναι η καρδιά της σύνθεσης όσον αφορά του Slayer, αλλά από την άλλη πλευρά το συγκεκριμένο άλμπουμ παραμένει αρκετά υψηλό. Σε σημείο τέτοιο που πραγματικά το συγκεκριμένο άλμπουμ μου άρεσε πάρα μα πάρα πολύ. Δεν περίμενα ότι θα είναι τόσο καλό, ιδιαίτερα μετά το θάνατο του Χέινμαν και τη φυγή τη δεύτερη του Λομπάρντο. Φυσικά και ο Χόλτε τον Exodus κάνει χρυσές δουλειές στο συγκεκριμένο άλμπουμ. Αλλά για εμένα το θεωρώ ακόμα ανώτερο από τα άλμπουμ που προηγήθηκαν. Επόμενο, θα βάλω ένα από τα albums της περίοδου της πιο hardcore, θα λέγαμε, για το οποίο το θεωρώ και το καλύτερο εκείνης της περίοδου. Και εδώ μιλάω για το Diabolus in Musica. Ένα καταπληκτικό album για εκείνη την εποχή που βγήκε, εντάξει. Πάρα πολλοί επίσης το έχουν βάλει πιο κάτω, το θεωρώ αρκετά underrated σχετικά με τα υπόλοιπα albums των Slayer. Το album πραγματικά αξίζει. Είναι το καινούριο πρόσωπο εκείνο των Slayer που ξεκίνησε από το Divine Intervention. Αλλά το album πραγματικά αξίζει. Επόμενο βήμα είναι το δεύτερο album που βγάλαν, το δεύτερο και τελευταίο άλμπουμ που βγάλανε με τον Dave Lombardo αφού ο Lombardo είχε γυρίσει και είναι και το τελευταίο δυστυχώς άλμπουμ στο οποίο παίζει ο Jeff Hayneman πριν το θάνατό του. Μιλάμε για το άλμπουμ World Painted Blood, το οποίο το θεωρώ επίσης πάρα μα πάρα πολύ καλό. Ίσως για εμένα αυτό είναι το άλμπουμ στο οποίο οι Slayer κατάφεραν να ξαναγυρίσουν ως ένα σημείο στη νοσταλγία των άλμπουμ τους μέχρι και το Seasons in the Abyss.
Γιατί αν είπαμε στο Christ Illusion υπήρχε η επιστροφή του Λομπάρντο, ήταν αρκετά καλό άλμπουμ, αλλά δεν έδαινε σε κάθε σημείο. Στο συγκεκριμένο άλμπουμ δένει και παραδένει. Εδώ πέρα φαίνεται πραγματικά ότι καθίσαν και γράψαν ακόμα καλύτερα τραγούδια. Χωρίς να πω ότι τα τραγούδια των Slayer δεν είναι καλά γενικά και όριστα, γι' αυτό και δεν παίρνω να ξεχωρίσω τραγούδια από εδώ, τραγούδια από εκεί σε συγκεκριμένα άλμπουμς. Μόνο εδώ πέρα να αναφέρω ότι όταν ακούς το American, πραγματικά σε γυρίζει στην πίσω εποχή, αλλά διαμέσου του ό,τι προηγήθηκε. Και αυτό για εμένα βάζω το World Painted Blood ως το άλμπουμ εκείνο το οποίο είναι το καλύτερο από την περίοδο μετά το Seasons in the Abyss. Συνεχίζω. Και τώρα μπαίνουμε στα ακόμα πιο καλά άλμπουμ. Στην περίοδο την χρυσή των Slayer, όπου ανάμεσά τους αυτά τα συγκεκριμένα άλμπουμ είναι πιο δύσκολο να βάλω ποιο είναι το καλύτερο και ποιο είναι το χειρότερο, ας πούμε χειρότερο. Κανονικά όλα τους αξίζουν ένα και ένα. Ένα και ένα. Αλλά παρόλα αυτά πρέπει να κάνουμε αυτή τη δύσκολη δουλειά της κατανόμησης. Και εδώ με βαριά καρδιά ακριβώς βάζω το Seasons in the Abyss. Το άλμπουμ από μόνο του είναι καταπληκτικό. Και ίσως είναι και το τελευταίο καταπληκτικό άλμπουμ του Slayer. Χωρίς να πω ότι τα υπόλοιπα δεν είναι καλά. Εντάξει, αλλά το τελευταίο καταπληκτικό κορυφαίο άλμπουμ του Slayer. Με πάρα πολλά γνωστά κομμάτια μέσα του. Απλά εδώ πέρα να μείνω στο Dead Skin Mask. Όπως γενικά ξέρουν να λένε και οι Slayer, πρόκειται για μπαλάντα, για ερωτικό και καλά τραγούδι. Ηρωνικά μιλάω. Πάρα πολύ καλό άλμπουμ. Επόμενο βήμα, και εδώ βάζω το Hell Awaits. Το Hell Awaits. Το δεύτερο άλμπουμ τους. Για να μην πω ότι είναι ένα από τα πιο καταπληκτικά επίσης εξώφυλλα που υπάρχουν στους Slayer. Σχετικά σύντομο άλμπουμ, αλλά όταν πρώτο είχα ακούσει την εισαγωγή του Hell Awaits και μάλιστα την είχα ακούσει σε μια εκπομπή, μιλάμε τώρα χρόνια πίσω, μόλις είχα αρχίσει να γίνομαι μεταλλάς μέσα στις δεκαετίες του 90 στην Ελλάδα, και ακούω σε μια εκπομπή από αυτές του κίτρινου τύπου που ήρθαν να κατηγορήσουν και καλά το metal, να βάζουν δύο τραγούδια να παιχτούν το The Number of the Beast των Iron Maiden και από την άλλη πλευρά την εισαγωγή του Hell Awaits. Και ακούσαμε το Σαλιώτ. Και μετά όταν μπαίνουν μέσα τα όργανα. Hell Awaits. Λίγα τα λόγια. Εδώ απλά να πω ότι μαζί με το Hell Awaits στην ίδια ακριβώς κλίμακα βάζω και το EP, το γνωστό EP, το Haunting the Chapel. Δυστυχώς δεν το έχω σαν άλμπουμ από μόνο του, το έχω μαζί με το ψεύτικο θα λέγαμε live, το πρώτο live, το κάλπικο των Slayer, το Live Undead. Αλλά εδώ μέσα το βάζω αυτό γιατί περιέχει και το Haunting the Chapel. Και τη δική μου γνώμη, το Haunting the Chapel και το Hell Awaits είναι ακριβώς στην ίδια φάση. Εδώ επίσης δεν βάζω το κλασικό live album των Slayer, όπως επίσης δεν βάζω και το album διασκευών σε punk συγκροτήματα που κάνανε. Συνεχίζω. Και τώρα
ακόμα πιο δύσκολα, μιλάμε για τα τρία τελευταία πια albums, τα τρία τελευταία κορυφαία των κορυφαίων albums του Slayer. Και εδώ ξέρω ότι πάρα πολλοί thrashers και πάρα πολλοί λάτρεις των Slayer θα βάλουν το συγκεκριμένο άλμπουμ στο καλύτερο. Παρ' όλα αυτά, για μένα είναι το τρίτο κορυφαίο. Και φυσικά μιλάω για το Rain in Blood. Rain in Blood. Πολλοίς κόσμος μιλάει και όχι άδικα ότι πρόκειται για το πιο γρήγορο, το πιο extreme άλμπουμ που έχει βγει, που βγήκε τουλάχιστον για εκείνη την εποχή. Και ότι ακόμα και τώρα η επιρροή του επάνω σε όλο το extreme metal είναι τεραστίων διαστάσεων. Για να μην μιλήσω για το εξώφυλλο, επίσης, το καταπληκτικό αυτό εξώφυλλο. Τι να πω, τι να πω. Για την εισαγωγή του άλμπουμ, μάλιστα για το Angel of Death, είπα, είναι το ένα τραγούδι το οποίο έχει παραξηγηθεί αρκετά. Αρκετά. Αλλά μιλάμε όσον αφορά στιχουργικά, αλλά όσον αφορά μουσικά, τι να πω, τι να πω για το Raining Blood. Λίγα τα λόγια, αλλά η ερώτηση είναι γιατί δεν το βάζω ακόμα πιο κορυφαίο. Θεωρώ το Raining Blood ως το καλύτερο thrash album των όλων των εποχών. Εδώ θα κάνω μια μικρή ένσταση. Τρελαίνω με το Raining Blood, το βάζω ένα από τα κορυφαία επίσης album στο Slayer, όπως φαίνεται, όπως βλέπετε, αλλά και όλο, και όλου του thrash metal. Αλλά για εμένα, εδώ είναι η μικρή παρένθεση, το κορυφαίο των κορυφαίων άλμπουμ του thrash metal θα παραμείνει το Bonded by Blood, τον Exodus. Το αυθεντικό. Το Balofstan στα φορητικά. Μόνο που η Exodus, σαν γενικό, σαν συγκρότημα γενικά, αν και είχαν τις προδιαγραφές, τις χάσαν. Και γι' αυτό το κορυφαίο των κορυφαίων συγκρότημα στο thrash είναι η Slayer. Επόμενο άλμπουμ. Επόμενο δεύτερο άλμπουμ για εμένα. Κορυφαίο των κορυφαίων. Και εδώ ξέρω ότι θα υπάρξουν περισσότερες ενστάσεις. Γιατί βάζω το συγκεκριμένο άλμπουμ πιο πάνω ακόμα και με το Rain Blood. Πιο πάνω ακόμα και το Seasons in the Abyss. South of Heaven. South of Heaven. Γιατί? Γιατί για ένα πολύ απλό, ίσως νοσταλγικό λόγο. Είναι το πρώτο Slayer album. Το πρώτο Slayer album. Το οποίο άκουσα. Σωστά, όπως ανέφερα, είχε προηγηθεί να ακούσω το τραγούδι ή τουλάχιστον την εισαγωγή του τραγουδιού Hell Awaits. Αλλά, σαν συνολικό άλμπουμ, πρώτη φορά η αληθινή επαφή με τους Slayer ήρθε με αυτό το άλμπουμ. Και όταν το ακούς και λες, και όταν μπαίνει το South of Heaven, μάλιστα σωστά, για αρκετούς εκείνη την εποχή, το South of Heaven τους ξένησε γιατί ήταν πιο mid-tempo. Ήταν πιο, οι ταχύτητες λίγο πιο πεσμένες σχετικά με το Rain Blood. Παρόλα αυτά, το συγκεκριμένο άλμπουμ, όταν το πρωτοάκουσα είπα, αυτό είναι. Είμαι ο παδός των Slayer. Και δεν μπορείς να είσαι μήνε ο παδός των Slayer αν δεν έχεις έρθει σε επαφή με ένα τουλάχιστον από τα άλμπουμ τους και ιδιαίτερα από τα κορυφαία τους πρώτα τους άλμπουμ. Μάλιστα εδώ κάνουν και διασκευή σε Judas Priest από εποχή Sin After Sin. Dissident Aggressor. Εδώ πραγματικά λίγα τα λόγια, είναι και ένα από τα albums τα οποία τα ακούς από την αρχή μέχρι το τέλος μονορούφι.
South of Heaven. Και τώρα ποιο είναι για εμένα το κορυφαίο των κορυφαίων, το πιο αγαπημένο, αγαπημένο θα λέω καλύτερα, άλμπουμ των Slayer. Όπως καταλάβατε και ίσως επειδή σε αυτό το σημείο φταίει η αγάπη μου για το heavy metal, για το κλασικό heavy metal, ασχέτως αν τρελαίνω με το thrash και το speed metal και όχι μόνο. Show no mercy. Show no mercy. Το πρώτο άλμπουμ των Slayer. Σίγουρα αυτό το συγκεκριμένο άλμπουμ δεν είναι ο ήχος των Slayer όπως το γνωρίσαμε από το Rain in Blood, άντε και από, να πούμε και από το Hell Awaits. Δεν είναι ο ήχος των Slayer ο συγκεκριμένος. Είναι, όπως είπαμε, πολύ πιο influenced, επηρεασμένο από πίσω από το New Wave of British Heavy Metal. Υπάρχουν εκεί επιρροές. Αλλά παρόλα αυτά είναι Slayer. Είναι Slayer. Και για εμένα, ακόμα και τώρα, αυτό είναι το ανώτερο και πιο αγαπημένο για εμένα Slayer album. Σίγουρα δεν είναι το πιο γρήγορο. Σίγουρα δεν είναι το πιο extreme. Σίγουρα ίσως δεν είναι και το πιο thrashy. Και για κάποιους ίσως δεν είναι και το πιο Slayer. Αν και για μένα είναι. Αλλά για... δύσκολο να το αναλύσω. Είναι περισσότερο συναισθηματικό το όλο θέμα. Για εμένα η κορυφή θα συνεχίσει να είναι το Show No Mercy. Και είπα στην αρχή του βίντεο ότι υπάρχουν, δεν υπάρχουν σχεδόν συγκροτήματα που να έχουν κοπιάρει 100% ή τουλάχιστον 80% του Slayer. Σαν σύνολο, στον ήχο τους. Δεν υπάρχει κάποιο συγκρότημα που να το ακούς και να λες, «Ουάλα, wow, αυτοί παίζουν σαν Slayer». Σίγουρα από την άλλη πλευρά ακούς πάρα πολλά συγκροτήματα που μέσα στα riff τους ακούς επιρροές από Slayer και λες, αυτό το riff του συγκεκριμένου συγκροτήματος είναι Slayerικό. Ναι, αυτό υπάρχει. Όπως είπα πιο πριν, χτυπητό παράδειγμα η D-Side, ακόμα και στο death metal. Και όχι μόνο. Αλλά να υπάρχουν συγκροτήματα που να παίζουν από την αρχή μέχρι το τέλος όλα τα τραγούδια σαν Slayer και να ακούγονται καλά. Και να ακούγονται καλά. Ως αντιγραφής πάντα. Αυτό δεν είναι τόσο έντονο. Σε άλλα συγκροτήματα μπορούμε να το βρούμε αυτό ακόμα πιο έντονο. Μήπως, και τώρα δεν θέλω να δείξω, οι Testament δεν έχουν πολύ πιο επιρροή από Metallica. Ή οι Γερμανοί Paradox, οι Thrashers, δεν έχουν επιρροή επίσης από Metallica. Έχουν και φαίνεται μάλιστα, ιδιαίτερα στο πρώτο Paradox album. Αλλά στους Slayer δεν έχουμε βρει συγκροτήματα που να αντιγράφουν με καλό τρόπο. Συνολικά, και όχι μόνο σε ένα ρίφ εδώ και ένα ρίφ εκεί, του Slayer. Και όμως, υπάρχει ένα συγκρότημα, το οποίο κατάφερε, αν όχι φυσικά να αντιγράψει του Slayer στο γνωστό του ήχο του Rain in Blood, ή του Hell Awaits, ή του Seasons in the Abyss, ή του South of Heaven, αλλά κατάφερε να κοπιάρει καλά, και εδώ είναι το ωραίο, καλά να κοπιάρει, λέω πάντα, να τη γράψει, αλλά με ωραίο τρόπο, το Show No Mercy. Και εδώ πέρα να αναφερθώ ότι τους έμαθα διαμέσου του αγαπημένου φίλου και αδερφού Νίρ Παλικαράς, του Νίρ Μπίρ, όπως είναι γνωστός, τον Σπίντρας και τον Nightbreed. Πάμε λοιπόν σε ένα συγκρότημα που βγήκε από την Ιταλία. Από την Ιταλία. Τους Ιταλούς έχουμε γνωστούς βασικά για το power metal τους ή για το, ας πούμε, συμφωνικό epic metal τους. Και ξαφνικά έχετε ένα συγκρότημα από την Ιταλία και βγάζει το συγκεκριμένο άλμπουμ. Insane λέγονται το συγκρότημα, Ιταλοί. Το άλμπουμ λέγεται Wait and Pray. Okay. Όπως βλέπει κανείς από απ' έξω, βέβαια είναι χάλια το cover,
Αλλά όποιος βλέπει κανείς από απ' έξω είναι καθαρά αντιγραφή. Ακόμα και στιλιστικά, ακόμα και στο εξώφυλλο. Βέβαια λίγο πιο φτηνή αντιγραφή τουλάχιστον στο εξώφυλλο. Του Show No Mercy. Και όχι μόνο αυτό. Κοιτάς τα τραγούδια, τους στίχους των τραγουδιών. Τους τίτλους των τραγουδιών. Οκ. Okay? Και μιλάμε για... Σαν να βλέπεις το Show No Mercy. Sacrificer for Magicians, το αυτό είναι, ακούγεται και σαν Four Horsemen, το Metallica. Die in Hell, Metal Torment, Evil is at Hand, Death by Command, The Exorcist, Wait and Pray. Μιλάμε για τους Ιταλούς, οκ. Okay. Ανοίγεις το άλμπουμ, βλέπεις τις φωτογραφίες του συγκροτήματος, τριό πρόκειται μάλιστα από την Ιταλία. Και είναι ακριβώς οι τύποι, αντιγράφουν ακριβώς τους Slayer του Show No Mercy. Ακόμα και στο eyeliner κάτω από τα μάτια τους. Οκ, okay, για την ώρα μπορεί να πεις ότι όλα αυτά είναι πολύ έτσι kitsch και ίσως και γελία. Βάζεις όμως να παίξεις το συγκεκριμένο άλμπουμ, τον Insane, τον Ιταλόν Insane. Και ξαφνικά μένεις άφωνος. Οι τύποι κατάφεραν να κοπιάρουν με έναν πολύ ωραίο τρόπο το Show No Mercy, δημιουργώντας δικά τους τραγούδια, προσέξτε, δικά τους τραγούδια, αλλά που αν στα βάλει κάποιος να τα, και ακόμα τα φωνητικά του τραγουδιστή, ακούγεται σαν το μαράγι εκείνη της εποχής και το βάζεις να παίξει σε κάποιον που δεν ξέρει ποιοι είναι Insane. Θα σου πει, για κάτσε, μήπως αυτά είναι τραγούδια της εποχής Show No Mercy των Slayer που μείναν απ' έξω και έχουν μείνει άγνωστα. Σε ένα τέτοιο σημείο. Γι' αυτό αναφέρω το συγκεκριμένο άλμπουμ, δεν μπορούσα να μην το αναφέρω. Για κάποιον που τρελαίνεται για Show No Mercy, για εποχή Show No Mercy των Slayer, πρέπει να ψάξει τους Ιταλούς Insane. Wait and Pray. Αν δεν κάνω λάθος, δεν βγάλαν και άλλο άλμπουμ μετά από αυτό. Αλλά μόνο και αυτό σε επιχείρημα αξίζει πάρα πολύ. Αυτά όσον αφορά τους βασιλιάδες, τους αληθινούς του Thrash, που όπως είπαμε, τους βασιλιάδες. Δεν είναι απλά ακόμα ένα thrash συγκρότημα. Δεν είναι ακόμα απλά ένα από τα καλά ή από τα κορυφαία συγκροτήματα του thrash. Δεν είναι απλά μόνο ακόμα ένα από το Big Four συγκροτήματα του thrash, του αμερικανικού thrash και συνολικά όλου του thrash. Είναι η Σφαγής, η Βασιλής, Slayer, από την Ιερουσαλήμ, από το Ισραήλ, Stay Metal και Stay Heavy.